Πάμε να κλείσουμε αυτό το μέρος κάπου ακριτικά, κάπου όμορφα, κάπου ξεχωριστά. Πάμε στη Γάβδο. Είχαμε ξαναμιλήσει με την κυρία Στέλλα Στεφανάκη εκεί στην πρώτη εβδομάδα των εκπομπών της Κρήτης σήμερα. Μας είχε κάνει ποδαρικό και πάμε καλά. Θεωρούμε ότι πάμε καλά. Είναι η φουρνάρισα της Γάβδου. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλά εσείς, πώς είστε? Μια χαρά, μας έχετε τάξει. Ακόμα δεν έχει έρθει το ψωμί το ζεστό, αλλά είπαμε στο τηλέφωνο θα έρθουμε εμείς πρώτα. Μπράβο, μπράβο. Το βλέπω πιο εφικτό το βρίσκω. Ναι. Ναι, γιατί εγώ είμαι σε COVID φρήνηση, οπότε... Πιο COVID free δεν γίνεται. Ναι, έτσι, έτσι νομίζω, έτσι νομίζω. Η μόνιμη κάτοικη της Γάβδου? Καλά είμαστε προς το παρόν. Είστε καλά, δεν έχει καταγραφεί, ναι. Ούτε κρούσμα όχι, έχει, ούτε όχι, πρόβλημα. Όχι. Η ψυχολογία είναι στα ύψη. Έχουμε και κόσμο, δηλαδή κόσμο, εντάξει για χειμώνα έχει κόσμο. Η μόνιμη κάτοικη τώρα στη Γάβδο πώς είναι? Πρέπει να περνάμε τους 100 φέτο. Και ήθελα και εγώ με την ευκαιρία να σας πω ότι ναι. 16 και 17 του μήνα θα εμβολιαστούμε στη Γάβδο. Όσοι βρεθούν, έκανε και ανακοίνωση σήμερα ο Δήμος, ναι. Θα γίνει εμβολιασμός σε όποιον βρεθεί στη Γάβδο. Αρκεί βέβαια να δεσμευτεί με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει αυτό, ο Δήμος το αποφασίζει, οι υγειονομικές υπηρεσίες υποθέτω, να βρίσκεται ξανά εδώ μετά από 21 μέρες που πρέπει να γίνει η επανάληψη. Θα εμβολιαστείτε? Θα εμβολιαστώ, ναι. Θα εμβολιαστώ, να σας πω κάτι. Δεν είναι. Τα παιδιά μου, ας πούμε, με παρακινήσαν, η Δήμαρχος εννοείται και φίλοι, αλλά βασικά με παρακίνησε ένας παππούς. Που μου είπε ένας φίλος, ο πολύ αγαπημένος, ένας τραυματιοφορέας στο νοσοκομείο Χανίων, πήγε ένα παππού 85 χρονών. Και του λέει: Παππού, θα εμβολιαστείς? Λέει: Ωραία, παιδί μου, θα εμβολιαστώ για την άλλη γενιά, όχι για μένα. Και εγώ αυτό θέλω να κάνω, να εμβολιαστώ για την άλλη γενιά, όχι για μένα. Εντάξει, είστε και μικρή σε ηλικία τώρα. Εντάξει. Απλά το παράδειγμα του παππού είναι πολύ δυνατό, ναι, και πολύ ισχυρό. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Ξέρετε, αυτό. Πολλοί θέλουν, αλλά απ' την άλλη, βέβαια και η πολιτεία δεν βοηθά. Καταγράφονται καθυστερήσεις, εμβόλια δεν υπάρχουν, εμβολιαστικά κέντρα δεν υπάρχουν. Εσείς θα εμβολιαστείτε πάντως στη Γάβδο, σωστά? Δεν θα μεταφερθείτε πουθενά. Ναι, αν όλα πάνε καλά. Ναι, σας λέω, 16 και 17 του μήνα έχει προγραμματίσει ο Δήμος εμβολιασμούς. Θα φροντίσω να είμαι εδώ για να το κάνω. Συνθήκες... Και την πρώτη και την δεύτερη δόση. Συνθήκες καλοκαιριού τώρα στο νησάκι? Ναι, ναι, λίγο αέρα είχαμε σήμερα. Λίγο αέρα. Αλλά κατά τα άλλα, ναι. Απλά θυμάμαι την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει ότι είχε λίγο φως τέτοια ώρα. Και σας έδειξα λίγο τη Γάβδο, αλλά σήμερα δεν γίνεται. Είναι χειμώνας και έχει νυχτώσει. Θα ξαναβγούμε, τι εδώ, η τελευταία σύνδεση της χρονιάς, όχι, θα είναι μαζί σας? Όχι, όχι, ναι, το ξέρω ότι δεν γλιτώνω από εσάς, το ξέρω, ούτε εσείς από εμάς. Η κίνηση στο φούρνο πώς είναι, τι φεύγει περισσότερο τώρα? Μπισκότα φεύγουν. Ναι. Ναι, μπισκότα. Ψωμί βγάζω 3 φορές τη βδομάδα, γιατί δεν έχει τόσο πολύ κίνηση. Και μπισκότα φεύγουν αρκετά, γιατί τα παίρνουν όλοι, είναι κάτι που είναι ξηρά τροφή, οπότε και να ξομείνει λίγο από κάπου θα τσιμπήσει ένα μπισκοτάκι και όλα καλά. Ναι, μάλιστα. Η σπεσιαλιτέ λοιπόν είναι το μπισκότο? Αυτή την εποχή ναι. Αυτή την εποχή ναι. Έχω και φρέσκα αυγά. Ναι. Είναι, ναι. Και το καλοκαίρι τι αλλάζει στο μενού του φούρνου? Το καλοκαίρι είναι η μέρα και η νύχτα. Καμία σχέση, καμία σχέση. Α, δηλαδή άλλο τελείως, ο κατάλογος αλλάζει, ναι. Ε. Ναι, εντελώς, εντελώς. Μάλιστα, ωραία. Εντελώς. Εμείς τι θα δοκιμάσουμε το καλοκαίρι, τι θα ξεφύγετε? Γαλακτομπούρεκο θα δοκιμάσουμε. Α, καλά το λέτε, η μέρα με τη νύχτα. Ναι, γαλακτομπούρεκο. Από τον μπισκότο πάμε στο γαλακτομπούρεκο. Ναι, καμία σχέση. Μα, λογικό είναι. Μάλιστα. Λογικό. Ήθελα να σας πω, συγγνώμη να σας διακόψω, γιατί θα το ξεχάσω. Σήμερα ήρθε και μια ανακοίνωση στη σελίδα μας στα νέα της Γάβδου ότι άλλαξε ο πρόεδρος της ΑΝΕΝΔΙΚ. Και θα, με όλο το σεβασμό στην εκπομπή σας, θα ήθελα να το συγχαρώ δημόσια τον κύριο Μπουρνάζο, τον Στράτο, τον καπετάνιο μας. Είναι ο καπετάνιος του Δασκαλογιάννης. Τον έχουμε στη γραμμή 30 χρόνια. Και σήμερα, από σήμερα είναι πρόεδρος, μια και ο κύριος Μπραουδάκης έφυγε. Και έχετε δεθεί με τον άνθρωπο. Βέβαια, καταλαβαίνω. Βέβαια, μάλιστα. Βέβαια. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε λίγο, ανοίξει λίγο καιρός. Με χαρά. Να δούμε και φως, να πετύχουμε και λίγο φως, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ, τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά και τους δικούς μας. Καλό σας βράδυ.